Πιστό στο ραντεβού του, ο Βασίλης Κουτσιανικούλης, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου, έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονίας στις 11 το πρωί. Ο ποδοσφαιριστής περνά από ιατρικές εξετάσεις και στη μία παρουσιάστηκε επισήμως από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και πάλι καλό ρίσκο. Ξέρω πόσο αγχωμένος είναι ο Βασίλης αυτή τη στιγμή. Προτιμάει να είναι μέσα εκεί παρά εδώ, το είναι σίγουρο, όπως και εγώ. Τέλος πάντων, παρουσιάζουμε την πρώτη μας ουσιαστικά μεταγραφή για αυτό το καλοκαίρι. Θέλω τη συνεργασία σας, όπως πιστεύω και όλο το κόσμο μας ακούει, του ΠΑΟΚ, για τη διαχείριση του υλικού μας. Θέλω τη συνεργασία σας με λογική, με την έγκριτη κριτική σας, να βοηθήσετε ώστε παιδιά όπως είναι ο Βασίλης να καταφέρουν να παίξουν το ποδόσφαιρο που μπορούν στον ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε τον Εργοτέλη που είχε αίσια έκβαση αυτή η μεγάλη επένδυση για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και εύχομαι και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Λίγο από τη σειρά μου, είμαι πολύ χαρούμενος που έχω έρθει σε αυτή την ομάδα, γιατί είναι μια πολύ αρκετά μεγάλη ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι από τη νέα σεζόν και από την πλευρά μου και από την ομάδα. Εγώ ήρθα για να προσφέρω σε αυτή την ομάδα και ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα. Κύριε Τζόρτο Γλώνη, θέλετε να... Καταρχήν εγώ ήθελα να συλληπιθώ τους ανθρώπους που σήμερα θρυνούν την οικογένεια του ΠΑΟΚ γενικότερα για το δράμα που ζουν. Τους έχουμε κουράγιο και δύναμη στις δύσκολες στιγμές. Που αυτά τα χατήρια, Βασίλης Γκαγκάτζης, Θόδωρας Ζαγοράκης, Ζήσης Βρίζας, έκαναν να παραμερίσουμε κάποια οικονομικά ωφέλη και να πούμε ότι αυτός ο παίκτης πρέπει να πάει σε αυτήν την ομάδα. Καλή τύχη στο Βασίλη, υγεία να έχεις και επιτυχία στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι που αναφέρατε ήταν, αποτέλεσαν την βασική αιτία για να γίνει μεταγραφή και να μπείτε τον στον ΠΑΟΚ. Όπως δήλωσε και ο πρόεδρος της ομάδας, ο Απόστολος Παπουτσάκης, ξαναλέω, υπήρχαν προτάσεις με πολύ καλύτερα ανταλλάγματα. Ο Εργοτέλης ικανοποιήθηκε όμως και οικονομικά, αλλά περισσότερο ικανοποιήθηκε ηθικά και ανταπέδωσε αυτό που θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή να ανταποδίδει. Ανταπέδωσε την αγάπη που εισέπραξε όλα αυτά τα χρόνια από κάποιους ανθρώπους. Έκανε λοιπόν αυτό που έπρεπε και που στο κάτω-κάτω δεν είχε τίποτα παραπάνω από κάποια άλλη ομάδα. Επαναλαμβάνω, για μένα και για όλους εμάς ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις 2-3 μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και πιθανότατα η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα την δεκαετία που έρχεται. Γιατί το λέτε αυτό το τελευταίο? Ξέρω, πού το στηρίζετε? Πώς? Πού το στηρίζετε αυτό ότι θα είναι την επόμενη δεκαετία η μεγαλύτερη ομάδα? Δεν το λέω εγώ, το δείχνει η πράξη του ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ γίνεται ο τρίτος πόλος στην Ελλάδα, ποδοσφαιρικός πόλος, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που φέρνει κοντά. Τα ονόματα που είναι στον ΠΑΟΚ σήμερα αυτό δείχνουν. Και η μεταγραφή του Βασίλου Κουτσιανικούλη αυτό το στίγμα δίνει. Λίγο και τα ανταλλάγματα που αποκομίζει, όχι τα οικονομικά, τα ΕΣΕΜΣ, ανταλλάγματα που εργοτέλεσαν, αν θέλατε. Δεν θέλω να πω στα ανταλλάγματα, γιατί για μας πρωτεύων ήταν, ξαναλέω, δεν ήταν τόσο τα οικονομικά ανταλλάγματα που θα μπορούσαμε, όπως ξέρετε, να βρούμε περισσότερα. Σημασία έχουν άλλα πράγματα. Σε χαρακτηρίζουν μέσα των φτωχών και τα λοιπά, ότι είναι ελληνική υπερβολή, έτσι. Σε ενοχλεί αυτό, κάπως σου δίνει κάπως έτσι ένα ερέθισμα, να αισθάνεσαι κάπως άσχημα? Εντάξει, σίγουρα αυτό το θέμα έχει, πιστεύω, προχωρήσει πάρα πολύ. Εντάξει, δεν θα ήταν καλό να συνεχιστεί άλλο, γιατί εντάξει, ο καθένας έχει μια δικιά του προσωπικότητα και μέσα από αυτό προβάλλεται κιόλας. Και εκεί πέρα, εντάξει, καλό θα ήταν να μην είναι τόσο έντονο. Θες να μας πεις τι σου έκανε εντύπωση από τις επαφές που είχες με τον Μπούς του ΠΑΟΚ, τις μέρες που γνώρισες? Βασικά, εμένα μου άγγιξε αυτό που με άγγιξε και όταν πήγα στον Εργοτέλη. Το οικογενειακό κλίμα που είχε η ομάδα, που από την πρώτη στιγμή σε θεωρούν οικογένειά τους. Και εμένα αυτό ήταν το σημαντικότερο. Όλα τα άλλα πιστεύω, όπως και έγιναν, δεν υπήρχε πρόβλημα σε κάτι για να συμφωνήσουμε τα μετέπειτα. Από εκεί και πέρα το βασικό είναι πρώτα αυτό, ότι είναι μια οικογένεια ο ΠΑΟΚ και βοηθάει κάθε νέο ποδοσφαιριστή για κάτι καλό.
μια προσφυγή τη ηλικία σου, το ότι υπάρχει ένα πρόεδρο όπω το Μωρή Αγορά και ένα δημοσιογράφο, ένα τυπικό διευθυντή όπω η Ελίζα, σου δίνει μια ασφάλεια. Ήταν επένδυση πολύ στην επιλογή σου αυτό το πράγμα. Εντάξει, ξέρουμε ότι πριν λίγα χρόνια ήταν στην ίδια θέση που είμαι εγώ. Αυτό είναι πιστεύω το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να έχει μια ομάδα, να έχει ανθρώπους που γνωρίζουν καλά από ποδόσφαιρο και από εκεί πέρα με τις πράξεις τους να βοηθήσουν την ομάδα τους. Κύριε Βρύτα, μπορείτε να μας πείτε γιατί επιμείνατε στην απόφαση του Ξιανικούλη. Ξέρω ότι ένας μεγάλος στόχος του ΠΑΟ και προσωπικός δικός σας. Τι στοιχεία έχετε διαψώσει και γιατί επιμείνατε τόσο πολύ? Εντάξει, νομίζω τα χαρακτηριστικά, τα ποδοσφαιρικά του Βασίλη τα ξέρετε όλοι. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτά. Εμείς πιστεύουμε σε αυτό το παιδί. Πιστεύουμε ότι έχει δυνατότητες βελτίωσης ακόμα περισσότερο. Πιστεύουμε ότι έχουμε την οργάνωση και την δομή μέσα στην ομάδα μας για να του δώσουμε όλες αυτές τις εγγυήσεις ώστε να καταφέρει να γίνει ακόμα καλύτερος παίκτης από αυτό που είναι. Εγώ πιστεύω ότι έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Εμείς θα κοιτάξουμε καθημερινά μιλώντας μαζί του και δουλεύοντας μαζί του να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί. Βλέποντας την πρώτη μεταγραφική κίνηση στο Βασίλη αλλά και κάποιες άλλες που ακούγονται και κυκλοφορούν, διαπιστώνουμε ότι ο ΠΑΟΚ ρίχνει το μέσο όρο ηλικίας των παιχτών που θέλει να αποκτήσει. Είναι αυτός ένας στόχος για τα επόμενα χρόνια? Σίγουρα είναι στόχος. Σίγουρα κάθε ομάδα θα ήθελε να έχει νέα παιδιά. Από εκεί και πέρα, όπως είναι και απαραίτητο, μέσα στην ομάδα να υπάρχει εμπειρία. Εμείς νομίζω ότι φέτος στόχος μας είναι να έχουμε ένα συνδυασμό αυτών των δύο. Υπάρχουν και παίχτες στο ρόστερ μας οι οποίοι είναι έμπειροι, οι οποίοι θα δώσουν από την πλευρά τους αυτό το που είναι επίσης εξίσου σημαντικό όσο είναι και η φρεσκάδα και η ενέργεια που έχει ένα παιδί που είναι 20 χρονών. Μια άλλη ερώτηση για τον Βασίλη. Ναι, Βασίλη, βιάζονται κάποιοι να πούνε ότι ο Χενκούλης φάνηκε πολύ επειδή επιστρέφει μια ομάδα στον Εργοτέλη που έπρεπε να κάνει αντεπιθέσεις και ότι σε κλειστές άμυνες που θα βρίσκει στο σπέκτη του ΠΑΟΚ θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Θες να σχολιάσει κάτι γι' αυτό? Εμένα δείτε. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι μια δυσκολία για μένα. Σίγουρα αυτό θα είναι καλύτερο. Γιατί όπως είπες, θα υπάρχει μια οργάνωση από την ομάδα για να φτιάξει το παιχνίδι της. Και πέρα αυτό πιστεύω εμένα θα με βοηθήσει ακόμα πιο πολύ. Μία ανάσα από